Καλησπέρα σας. Δραματική ανατροπή υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Αυτόπτες μάρτυρες κατέθεσαν ότι είδαν αλλιευτικό σκάφος να παρενοχλεί τον πρώην υπουργό και στη συνέχεια να τον εγκαταλείπει. Η σύζυγός του, Μίνα Παπαθεοδόρου, με επιστολή της στον Υπουργό Ναυτιλίας, ζητά να ερευνηθεί η υπόθεση, ανέβαλε την κηδεία και αφήνει σαφείς υπόνοιες για ανθρωποκτονία. Μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο που ήταν με το φουσκωτό του ο πρώην υπουργός, κατέθεσαν στο λιμενικό το μεσημέρι της Κυριακής, είδαν ένα αλλιευτικό σκάφος να κάνει περιστροφή γύρω από το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη και να υπάρχει έντονη λογομαχία. Τα όσα περιγράφει στο Σταρ ο δικηγόρος οικογένειας του πρώην υπουργού είναι αποκαλυπτικά. Δήλωσε μια επιθετική συμπεριφορά απέναντι στο Σύφη του Βαλιράκη, σε μια λογική ότι η θάλασσα είναι δικιά μας, είμαστε επαγγελματίες. Και τι δουλειά έχεις εσύ, ένας ερασιτέχνης, ενώ απαγορεύεται λόγω COVID η μετακίνηση. Και άρχισε να τον ταμπουκίζει. Με τα απόνερα του σκάφους βρέθηκε στη θάλασσα και στη συνέχεια ενδεχομένως τον εμβόλησε κιόλας. Αλλά η συνεχεία προκύπτει πως τον εγκατέλειψε. Ο ένας μάρτυρας που βλέπει το επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε απόσταση μόλις 500 μέτρων, ενώ ένας άλλος βλέπει το αλλιευτικό και το φουσκωτό σκάφος του πρώην υπουργού από ένα λόφο. Οι μάρτυρες βλέπουν το αλλιευτικό να αποχωρεί. Δεν μπορούν να φανταστούν όμως ότι ο Χανιώτης πολιτικός έχει πέσει στη θάλασσα βαριά χτυπημένος. Ειδικά ο πλησιέστερος αυτόπτης είδε το επαγγελματικό να φέρνει περιστροφές γύρω από το σκάφος του Σύφη. Το βράδυ όμως, όταν πληροφορήθηκε την έκβαση του συμβάντος, μίλησε. Η ιατροδικαστική έκθεση αναφέρει ότι ο Σύφης Βαλιράκης φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Υπέστη όμως και άλλες κακώσεις. Και κακώσεις στην αριστερά πλαγιά τραχηλική χώρα, δηλαδή στο λαιμό, που είναι συμβατές με πρόκλησή τους αποθυλών για τέμνον όργανο. Για να το πω πιο απλά, ένα τέτοιο όργανο είναι η κυπροπέλα ενός σκάφους. Το μεσημέρι, η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη έστειλε επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας με την οποία του ζητά να ερευνηθεί η υπόθεση. Δύο μέρες μετά το τραγικό γεγονός που οδήγησε στην απώλεια της ζωής του αείμνηστου συζύγου μου, οι άνθρωποι στη μικρή κοινωνία της Ερέτριας μιλούν και ίσως καταθέτουν στην τοπική αρχή στοιχεία για την εμπλοκή επαγγελματικού αλλιευτικού σκάφους, που σημαίνει ότι είναι ισχυρή, αν όχι βεβαία, η εκδοχή της ανθρωποκτονίας. Τα επαγγελματικά σκάφη στην περιοχή είναι λίγα και πολύ λιγότερα αυτά που βρίσκονταν στη θάλασσα κατά τον χρόνο του συμβάντος. Σας ζητούμε λοιπόν να ενεργήσετε άμεσα έτσι ώστε οι έρευνες να επισπευθούν και να ενισχυθούν για να μην επικρατήσει η λύθη και η συγκάλυψη. Ο Υπουργός επικοινώνησε με την κυρία Βαλιράκη και τη διαβεβαίωσε ότι θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή κάθε πτυχή της υπόθεσης, ώστε αν υπάρχει κάτι να είστε βέβαια ότι θα το εντοπίσουμε. Η οικογένεια του πρώην Υπουργού δεν θεωρεί τώρα τυχαία μια διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του Σύφη Βαλιράκη στις 4 Αυγούστου. Ενδεχομένως να ήταν ένα προμήνυμα για τα όσα τραγικά ακολούθησαν. Ο δικηγόρος της οικογένειας του πρώην Υπουργού κάνει έκκληση να εμφανιστεί ο άνθρωπος που είχε τη λογομαχία μαζί του. Εμείς καλούμε τον δράστη να προσέλθει, να προηγήσει την πράξη, να διευκολύνει τη θέση του